Η κινητοποίησή μας συνεχίζεται. Παραμένουμε εδώ, γιατί κάτω από την πίεση και της σημερινής μας παρουσίας και της αντιπροσωπείας που ανεβήκαμε πάνω και συναντηθήκαμε με τον κύριο Αγραπηδά, κανονίστηκε συνάντηση με Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, την κυρία Στρατηράκη, γιατί από ό,τι φαίνεται, μέσα από τα λεγόμενα, ετοιμάζουν κι άλλα. Ετοιμάζουν να μας κόψουν κι άλλα. Ήδη μπαίνει σε αμφισβήτηση, μέσα από τη συζήτηση που έγινε, μπαίνει σε αμφισβήτηση το δικαίωμα της επαναπρόσληψης των εποχικών για το 21. Μπαίνει σε αμφισβήτηση η αίτηση της επαναπρόσληψης ως ενεργή σχέση που ενεργοποιεί δικαιώματα των εργαζομένων. Έχουνε βάλει στη Λεμιτόμο το επίδομα της άδειας, την κανονική άδεια. Κανένας από τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους, τα στελέχη, δεν μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα τι γίνεται με το δικαίωμα της κανονικής άδειας και το επίδομα αδείας. Θα μας κόψουν δηλαδή και άλλο μισθό μέσα σε αυτή την πανδημία, μέσα σε αυτή την κρίση, έχοντας στείλει χιλιάδες συναδέλφους στα 534 να τη βγάλουμε με 9 ευρώ το μήνα. Για πείτε μου τώρα, συνάδελφοι, υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από το να κάτσουμε εδώ μέχρι να δώσουμε μια απάντηση υπεύθυνη για το πώς θα ζήσουν αυτή τη στιγμή οι χιλιάδες υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό? Βάλαμε το ζήτημα του δώρου Χριστουγέννων, το οποίο το πετσόκοψαν με το «έτσι θέλω», για να μην πληρώσουν ένα ευρώ οι ξενοδόχοι που πλούτησαν όλα αυτά τα χρόνια με τη δική μας δουλειά, με τον ιδρώτα μας, με τα εργατικά ατυχήματα. Όλος αυτός ο μύθος που χτίσανε, ο τουριστικός, πήγε στις τσέπες τους και δεν έχουν να δώσουν με τις πλάτες της κυβέρνησης ούτε το δώρο Χριστουγέννων. Και τι ζητήσαμε? Να δώσουν τουλάχιστον τα υπόλοιπα, αφού θα δώσει η κυβέρνηση τα 534. Ας καλύψουν το μισθό μας μέχρι το βασικό μισθό, όπως προβλέπει η συλλογική μας σύμβαση. Κουβέντα δεν λένε. Δεν λένε κουβέντα για το τι θα γίνει από το Γενάρη και μετά. Πώς θα ανοίξει η σεζόν, είτε είναι 12μηνης λειτουργίας, είτε είναι εποχικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν λένε κουβέντα επίσημα για το τι θα γίνει με τα μέτρα, με τις αναστολές συμβάσεων, με το πρόγραμμα εκπεριτροπής στο συνεργασία. Έχουν βγάλει ΦΕΚ, το οποίο λέει ότι μέχρι 31 Οκτώβρη οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή θα βρίσκονται στην ίδια βάση. Δεν λένε τίποτα για το τι θα γίνει τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη. Πώς θα προγραμματίσουμε τον οικογενειακό μας προγραμματισμό? Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας? Τι θα κάνουμε με τη ζωή μας? Τίποτα. Σε αντίθεση με τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά ότι θα πάρουν την επιστροφή φόρου, θα πάρουν τα νέα δάνεια, θα πάρουν τα νέα προνόμια, δεν θα πληρώσουν νίκα, δεν θα πληρώσουν φορεία για 2 χρόνια. Θα κάνουν ρυθμίσεις και θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν. Αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν τι έχουν και οι οποίοι με τις πλάτες της πλειοψηφίας της διοίκησης της Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού, του συνεταίρου του Βρούτσι που βγαίνει και στα κανάλια και τους εκφυάζει, ετοιμάζονται να καταργήσουν μια και καλή και τη συλλογική σύμβαση στα ξενοδοχεία, όπως έκαναν και στον επιστημισμό και στα Ζαχαρόδη. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, κανένας δεν πρέπει να προβληματίζεται και να μπαίνει
μένει στο δίλημα αν πρέπει να κατέβω στον δρόμο ή όχι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Μέσα από το συνδικάτο μας, μέσα από τα επιχειρησιακά σωματεία, όπου δεν υπάρχουν, φτιάχνουμε νέα σωματιακές επιτροπές, οργανωνόμαστε. Στις 7 του Οκτώβρη έχουμε το επόμενο ραντεβού, στις 10 η ώρα, έξω από τα δικαστήρια, τηλεοφόρο Αλεξάνδρας, για να απαιτήσουμε τα ματρόσκυλα όλων αυτών που μέχρι σήμερα πάνανε μπροστά για να υπηρετήσουν την κατάργηση των αγώνων και την τρομοκράτηση των εργαζομένων που παλεύουν, να μπουν στη φυλακή οι Ναζί, οι Χρυσαυγίτες, τα ματρόσκυλά τους. Και οργανώνουμε τον αγώνα ούτως ώστε να ενωθούμε μαζί και με άλλα σωματεία από άλλους κλάδους, από όλους τους κλάδους αν γίνεται, στις 13 του Οκτώβρη να υπάρξει ένα πραγματικά μεγάλο συλλαλητήριο εργατικό που θα βάλει μπροστά το ζήτημα της προστασίας, της υγείας, των εργασιακών μας δικαιωμάτων και των ασφαλιστικών. Παραμένουμε λοιπόν εδώ, μαχητικά, με τα συνθήματά μας, με τη βροντερή παρουσία μας, μέχρι να τελειώσουμε και τη δεύτερη συνάντηση και να απαντήσουν υπεύθυνα για το τι θα γίνει.